Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Νίκο Παπά. Υποψήφιο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χθες την κυρία Αξιόγλου, τον κύριο Παπά. Γίνεται. Εδώ θα του φιλοξενήσουμε όλου. Να είναι... μακάρι, μακάρι, και debate είναι... θέλουμε μακάρι να κάνουμε. Και όλους μαζί, μακάρι και όλους μαζί, ναι, σύντομα. Με χαρά. Όχι, το λέω γιατί τελειώνουν οι μέρες. Σε λίγο ο κόσμος θα είναι στις διακοπές του. Θα πρέπει νομίζω να αξιοποιήσουμε τις μέρες που μένουν μέχρι τις αρχές του Αυγούστου, επειδή είδα ότι υπάρχει και θετική πρόθεση, ναι, και από τους συνυποψηφίους, να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Διότι αυτή η διαδικασία, αν δεν γίνει πολιτικό γεγονός και καταλήξουμε να αφορά μόνο μια εσωτερική μας συζήτηση, θα έχουμε. Άρα και άμεσα, λέτε. Την άλλη εβδομάδα ενδεχομένως. Νομίζω ότι μπορούμε. Νομίζω, να υπάρχει μια. Καλά, λίμωνο. Ναι, εντάξει, προφανώς δεν θα είναι όλη η χώρα στην αγωνία των πυρκαγιών και εμείς να συζητάμε. Ελπίζω και εύχομαι η καταστροφή να οριοθετηθεί σήμερα-αύριο. Οπότε να δούμε μέσα στην άλλη εβδομάδα να κάνουμε μία πρώτη συζήτηση και μία στα ασφικτικά περιθώρια που εκ των πραγμάτων αποφασίστηκαν, ναι, να γίνει και αμέσως μετά τις διακοπές. Να ξεκινήσω με κάτι άλλο πολιτικό για να πάμε στα δικά, ναι, σας, στα εσωτερικά. Υπάρχει το θέμα με την ψήφο των αποδήμων. Διάβασα ότι, όχι διάβασα, κατατέθηκε στη Βουλή, κατατέθηκε στη Βουλή, θα γίνει και συζήτηση σήμερα, μπαίνει σε επιτροπές κτλ. Και είχατε πολιτική γραμματεία εχθές. Ποια είναι η θέση με την, ναι, οποία προσέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, υπάρχει μια εύλογη ανησυχία ότι δυνητικά θα μπορούσε να αλλοιώσει το συνολικό αποτέλεσμα. Είναι μια ανησυχία η οποία δεν επιβεβαιώθηκε από τις προηγούμενες εκλογές. Θα δούμε πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση. Θέλω να καλέσω και την κυβέρνηση να δείξει μια ευελιξία, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ευρύες, ευρύτατες συνενέσεις γύρω από το θέμα. Άκουσα ότι υπήρχαν μειοψηφία στην συζήτηση εκεί. Πάντα συζητάμε δημοκρατικά. Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν είναι κακό αυτό. Δημοκρατικό είναι. Καλά, ναι, δεν είναι κακό. Να σας πω εγώ απλά τι πιστεύω. Απλά για να καταλάβουμε. Πιστεύω, τι δική σας θέση. Πιστεύω ότι η ομογένεια είναι ένα πάρα πολύ βασικό διπλωματικό όπλο της χώρας. Το οποίο άλλες φορές αξιοποιείται, άλλες φορές δεν αξιοποιείται. Δεν αξιοποιείται πάντα με τον καλό τρόπο. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να προσθέσει. Και έχουμε και εμείς πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ομογένεια. Ακούμε την άποψή τους με προσοχή. Νομίζω ότι υπάρχουν τα περιθώρια να διαμορφωθούν ευρύτατες συνενέσεις γύρω από το ζήτημα. Εμείς είχαμε και το 2021 ένα σκεπτικισμό γύρω από την πρόταση η οποία δεν ήρθε. Επιβεβαιώθηκε, κύριε Παπά, εκεί ο σκεπτικισμός. Δεν είναι εύκολο να διαψεύσω αυτό που λέτε, διότι ήταν μικρή η συμμετοχή. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στις 30.000 άτομα. 17 και 18. Ενώ δυνητικά είχαν τη δυνατότητα 200-300.000. Παραπάνω. Εκατοντάδες χιλιάδες. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μέρημνα να προσέρχονται πολύ. Και βεβαίως και η εύλογη κριτική που λέει ότι μπορεί να αλλοιωθεί το συνολικό αποτέλεσμα από ανθρώπους οι οποίοι δεν φορολογούνται και δεν διαμένουν στη χώρα, να ληφθεί υπόψη. Νομίζω ότι η πρόταση που είχαμε κάνει να υπάρχει ο κλειστός αριθμός των βουλευτών διασποράς είναι εύλογη. Τέλος πάντων, πάει. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι η θέση σας είναι υπέρ εσάς. Αυτό καταλαβαίνω. Θα ήθελα προσωπικώς να βρεθεί μια λύση η οποία να αποτυπώνει ευρύτατες συνενέσεις. Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα και προς την ομογένεια. Και θα σας έλεγα, ειδικά σε μια περίοδο που μπαίνουμε σε μια έτσι κρίσιμη φάση για τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Όλο το διπλωματικό, πολιτικό απόθεμα της χώρας πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Πάμε λίγο στα εσωτερικά. Μιας και είπατε, ναι, τώρα για τάσεις και τα λοιπά, τι γίνεται, πολλές τάσεις έχετε εκεί μέσα. Δηλαδή, εμείς που έχουμε. Αλήθεια τώρα. Όχι, κύριε Καμπουράκη, με συγχωρείτε τώρα. Ναι. Δηλαδή, να επικαλεστώ την προηγούμενη σας εμπειρία και, ναι, το πόσα χρόνια κάνετε ρεπορτάζ Πασόκ. Πόσες τάσεις είχαν εκεί, ναι, πέρα. Δεν ήταν όμως οργανωμένες, ρε παιδί μου, όπως. Ήταν γκρούπες, ομάδες. Δεν ήταν. Δεν συνεδριάζαν χωριστά να κάνουν. Ήταν συνεδριάζοντας από πρόσωπα κτλ. Τώρα πραγματικά νομίζω ότι κάνετε μια υπέρμετρη προσπάθεια να υπερασπιστείτε τα δανειά σας. Όχι, καλύπτοντας κάποιες εγγενείς αδυναμίες του παλαιού κρατεού Πασόκ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι. Όχι, να υπάρχουν, να μην υπάρχουν, να εξελιχθούν. Τι να γίνει τώρα. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα κόμματος. Υπάρχουν τα μονολιθικά κόμματα. Και υπάρχουν και τα κόμματα των μελών, τα κόμματα τα ανοιχτά. Ένα τέτοιο πείραμα κάνουμε εμείς. Ένα ιστορικό πείραμα, το οποίο έχει κάποιες πάρα πολύ σοβαρές επιτυχίες. Μας έφερε στη διακυβέρνηση. Τώρα έχουμε ένα πολύ κακό αποτέλεσμα που καλούμαστε να διαχειριστούμε. Το ζήτημα είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις να μην είναι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων να μην. Δηλαδή να μην συγκροτούν ομάδες που υπάρχουν διεαυτών για τον εαυτό τους.
και εφευρίσκουν κάθε φορά διαφωνίες ή διαφορετικές προσεγγίσεις για να αναπαράγονται. Έχουμε δυστυχώς και τέτοιου τύπου αδυναμίες. Να... Αυτές πρέπει να υπερβούμε. Τώρα, να υποκριθούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα κόμμα που πρέπει να παίρνει 35 και 40% και δεν θα έχει βεντάλια απόψεων μέσα, δεν θα περιέχει, ας πούμε, ένα εύρος απόψεων και προσεγγίσεων, δεν είναι λογικό. Είναι άλλο η βεντάλια απόψεων όμως. Ναι. Και άλλο να έχεις μέσα τάσεις οι οποίες σε τραβάνε από το μανίκι, από το πουκάμισο, από το παντελόνι αυτό και δεν σε αφήνουν να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Αυτό δεν το έζησε ο Τσίπρας. Αυτό είναι το 19 σωστό και μετά. Και είναι νομίζω κομμάτι της λογικής μας αυτοκριτικής. Διότι κάναμε κάποια βήματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει από το 19, όχι το 22. Δηλαδή έπρεπε το 19 να έχουμε γρήγορα πάρει όλοι μαζί την απόφαση να πάμε σε εκλογή ηγεσίας από τη βάση. Δηλαδή ο Τσίπρας να είναι υποψήφιος το 19 κανονικά, να βγάλουμε την κεντρική μας επιτροπή από τη βάση και να συνεχίσουμε. Και με αυτή την έννοια είναι πολύ προτιμότερο πολλές φορές να έχεις καθαρές αποφάσεις παρά παραλυτικές ισορροπίες. Διότι αυτό... βλέπετε ότι καμιά φορά σου χτυπάει η ιστορία την πόρτα και μια τέτοια στιγμή ήταν το 19, δηλαδή όταν έχεις περάσει όλες αυτές τις φουρτούνες και έχεις ένα 32% παρόλο που εφάρμοσες δύσκολο πρόγραμμα, σημαίνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι του εκλογικού σώματος και όχι εισακούει απλώς, έχει και προσδοκία. Να. Σου ζητάει κάτι, σου λέει πάρε το δάνειο της ψήφου και αξιοποίησέ το. Και αυτό δεν έγινε. Όταν λέτε να μην υπάρχουν παραλυτικές διαδικασίες, εννοείται ότι ενδεχομένως... Παραλυτικές ισορροπίες. Ισορροπίες. Ναι, είπα πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Ναι. Δεν είναι κακό. Άλλο αυτό. Ναι. Θα μπορούσε αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να έπρεπε να υπάρχουν και πιο δραστικά μέτρα. Δηλαδή, βγαίνει ο Στάθης και λέει κάθε μέρα για ένα θέμα εντελώς διαφορετική άποψη. Το λέει μία, το λέει δύο, το λέει τρεις. Αυτό, στο τέλος της μέρας, αν ρωτήσει ένα πολίτη έξω ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το... Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Μην φωτογραφίζω πρόσωπα. Θα πω τυχαία για το θέμα της Τράκης τώρα. Δεν έχει σημασία. Ξέρω εγώ. Ξέρετε ποια άποψη θα σας πει. Την άποψη που είχε ο κύριος Φίλης. Λοιπόν. Την οποία μπορεί να ταυτίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορεί και να μην ταυτίζεται με την κεντρική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ αυτό αφορά την ευθύνη όλων. Τυχαία η ονοματολογία, δεν θα να σας βάλω. Αυτό δεν θα κάνω. Είναι προφανώς ότι δεν θα κάνω ονοματολογία. Θα μιλήσω για τις πολιτικές και για τον τρόπο λειτουργίας που πρέπει να έχουμε. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλοι με το αίσθημα ευθύνης να προστατεύουμε τις διαδικασίες μας. Και αυτό θα αφορά και την νέα ηγεσία. Δηλαδή, επειδή ακούω και κριτικές που γράφονται έτσι ρητά και απέναντι στον Αλέξη τον Τσίπρα ότι είχε μία τάση προς τον αρχηγισμό. Νομίζω ότι είναι άδικο. Αυτό το αντίθετο θα έλεγα. Ήταν ο Τσίπρας για να... Και ως κριτική το λέω και το ακούω εγώ και δεν ξέρω αν το λέτε κι εσείς έτσι. Με την έννοια ότι αυτό Τσίπρας... θα έπρεπε να κάνει διαγραφές ο Τσίπρας. Ενδεχομένως, κάποιες φορές. Δεν είναι εκτός των καταστατικών προβλέψεων. Και πολλές φορές η εικόνα μας θόλωσε από δημόσιες τοποθετήσεις οι οποίες δεν ήταν συλλογικά διαμορφωμένες και μάλιστα για κρίσιμα ζητήματα. Ας πούμε τώρα στην αρχή της πανδημίας βγήκε μία εικόνα ότι δίναμε λευκή επιταγή στο Μητσοτάκη χωρίς καν να επιφυλαχθούμε. Αυτό μας αφαίρεσε τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε μία κριτική η οποία εκ των υστέρων, αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος της πανδημίας, φάνηκε ότι θα είχε βάση. Δηλαδή η χώρα απέτυχε. Κατέρευσε στο ζήτημα της πανδημίας. Όταν βγαίνεις λοιπόν από την πρίζα για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα μείζων στην αρχή του κορονοϊού που υπάρχει ο εγκλεισμός, ο υπεριορισμός των μετακινήσεων κτλ. Έχεις θέμα. Αυτό όμως και πήγε επειδή λέγατε για την πανδημία. Δεν υπήρχαν και δηλώσεις οι οποίες θόλωναν λίγο την εικόνα του κόμματος σχετικά με τα εμβόλια ή όχι. Υπήρξαν. Υπήρξαν και τέτοιες, αλλά θα πρέπει και όλα αυτά να τα προσεγγίσουμε τώρα με την ψυχραιμία και τις απόστασεις των γεγονότων. Έτσι. Η πανδημία ήταν ένα συνολικό σοκ και θα έπρεπε όλοι μας σε εκείνη τη φάση να είμαστε πιο επιφυλακτικοί. Ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Εσείς τώρα, συγγνώμη, την ακούσατε, έχετε ακούσει για τους άλλους υποψηφίους. Τι διαφορά έχετε εσείς, δηλαδή, λες το αλλού, πας τώρα και του λες Καμπουράκη, ψήφισαμε. Όχι, εμένα και όχι την Αξιόγλου ή τον Τζαγαλώτο, ας πούμε, ή τον Τζουμάκα. Να σου πει γιατί, τι κουβάλας διαφορετικό. Εγώ θα σας πω τι λέω εγώ και τι προτείνω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, η οποία είναι ορατή, όχι διαγυμνού οφθαλμού απλώς, από εκατοντάδες μίλια μακριά. Χάσαμε σχεδόν τη μισή μας εκλογική δύναμη και αυτή η απώλεια αφορά κομμάτια του εκλογικού σώματος, τα οποία μπορούμε μεταξύ μας να τα λέμε, μετριοπαθή, κεντρώα, κεντροαριστερά, τα οποία για 10 χρόνια
τα οποία 10 χρόνια είναι πολύ μεγάλη πολιτική περίοδος, ήταν στην κάλπη του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, από τον Ιούνιο του 2012 και μετά, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στη σφαίρα του 1.800 με 2.200 σε αριθμό ψήφων. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Αυτό λοιπόν έπαψε να συμβαίνει στην τελευταία εκλογή. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και το μείζον ζήτημα είναι πώς προσεγγίζεις αυτόν τον κόσμο ξανά. Αυτή ήταν δηλαδή η επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κατάφερε να ενσωματώσει μετριοπαθείς και κεντρώδεις δυνάμεις. Εσείς θεωρείτε ότι η κυρία Χτσιόλου και ο κύριος Τσακαλώτος, για τους οποίους ο κύριος Φίλης είπε εδώ, μας είπε εδώ, ότι συμφωνούν σε πολλά πράγματα. Έχουν μία τάση να πάνε πιο αριστερά τα πράγματα? Τώρα, να σας πω, επειδή τον Νίκο, τον Φίλη, τον αγαπώ και με ξέρει και αυτός από μικρό παιδί, είμαι μικρότερος του λίγο, όπως φαντάζεστε, αλλά το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρει και αυτός, ότι τον εκτιμώ και τον αγαπώ. Έφερε προς συζήτηση ένα κείμενο που λέει ότι το κόμμα έκανε έναν ασπόνδυλο πολυσυλλεκτισμό. Ναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι μία άποψη άδικη, μία άποψη η οποία είναι πισωγύρισμα σε σχέση με τη στρατηγική την οποία είχαμε για το άνοιγμα, για τη διεύρυνση, την ανασυγκρότηση, το μετασχηματισμό και το νέο τρόπο συμμετοχής στις διαδικασίες. Διότι ο κόσμος έχει δείξει ότι η συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία και στα κόμματα της μεταπολίτευσης έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Ναι. Υπάρχουν κάποια έτσι, βέβαια, κάποιες αναντικατάστατες διαδικασίες ισοκομματικές. Αλλά αυτές, αν δεν συνοδευτούν από το απαραίτητο συμπλήρωμα νέου τύπου συμμετοχής, θα έχεις μείνει σε ένα μοντέλο το οποίο το έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα εσείς λέτε ότι ουσιαστικά πρέπει το κόμμα να κοιτάξει προς τα έξω και να ανοιχτεί σε μεγαλύτερες μάζες, αυτές τις μάζες οι οποίες σας ψήφισαν. Λέω ότι οποιαδήποτε πολιτική και αν δεν σχεδιάζουμε, de facto θα ευνοούμε την εφαρμογή δεξιών πολιτικών εάν δεν αποκολλήσουμε τους κεντρώους ψηφοφόρους από τη δεξιά. Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείς να σχεδιάζεις και την πιο ριζοσπαστική πολιτική. Εάν δεν την καταστήσεις πλειοψηφική, δεν θα είναι πολιτική, θα είναι κάποιες λέξεις γραμμένες στο χαρτί που από πάνω γράφει πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως πρέπει να αναθεωρήσετε και το τι ονομάζεται δεξιά πολιτική? Το Μητσοτάκη τον λέγατε δεξιό σε όλα, δεν ήταν σε όλα. Σε μερικά τελικά δεν ήταν. Όπως την επιδηματική πολιτική. Η επιδηματική πολιτική ήταν ένα παράθυρο ευκαιρίας στο οποίο βγήκε ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά εσείς τη λέγατε ακροδεξιά. Δηλαδή, πώς να σου το πω. Μισό λεπτό. Εκεί απάνω. Δεν έχει τελειώσει αυτός ο διαχωρισμός, είναι σαφές. Αλλά ο Μητσοτάκης βρήκε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Ποιο παράθυρο ευκαιρίας? Το παράθυρο ευκαιρίας του χαμηλότοκου δανεισμού. Ο Μητσοτάκης αύξησε το δημόσιο χρέος κατά 50 δις. Είναι σαφές και εδώ τώρα το λέω για τη δική μας αυτοκριτική, ότι δεν διαβλέψαμε ότι αυτές οι δαπάνες απολύτως λογικά φτιάξανε κύκλους συνενέσεων και ανοχών γύρω από την πολιτική του, αλλά αυτή η περίοδος έχει κλείσει. Και άρα είναι η πρόκληση η οποία έχουμε στην περίοδο 23-27. Έτσι, ή δεν ξέρω αν έχουμε πιο νωρίς εξελίξεις λόγω άλλων ζητημάτων. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει δυνατότητα να αυξήσει το δημόσιο χρέος άλλα 50 δις. Σωστό. Έτσι δεν είναι, όπως έκανε στην προηγούμενη. Ναι, δηλαδή, πήρε αναβολή μία πάρα πολύ κεντρική πολιτική επιλογή. Ποια ήταν αυτή? Η συμπίεση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Είχα μία συνάντηση με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου εχθές. Και παρουσίασε κάποιους αριθμούς, οι οποίοι είναι σοκαριστικοί. Δηλαδή, μόνο το 10% των χρεωμένων επιχειρήσεων μπορούν να μπουν στις ρυθμίσεις, μόνο το 4% έχει πρόσβαση στο Ταμείο Ανάκαμψης, μόνο το 6% στο ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να τελειώσει. Και μαθαίνουμε κιόλας ότι η κυβέρνηση θέλει να πάει σε τρίτη αναβολή στις εκλογές των επιμελητηρίων. Και λέω εγώ, θα μου πείτε είσαι καχύποπτος, αλλά μήπως έρχεται και δένει και κουμπώνει αυτό με το σχέδιο Ψαρίδη που γράφει ότι η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι το βαρύδι της ελληνικής οικονομίας. Για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, λέτε? Μόνο συγχωνεύσεις. Εδώ πάει να ελέγξει τον επιμελητριακό θεσμό. Συγχωνεύσεις είναι πολιτική, αφού τις επιδοτεί. Ακριβώς. Επιδοτεί, ακριβώς. Την ίδια ώρα που αποκλείει από τα χρηματοδοτικά εργαλεία τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και εγώ δεν λέω, προφανώς υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δομικά προβλήματα και όταν είχα τον τομέα οικονομίας είχαμε κάνει αλλεπάλληλες μέσα στην πανδημία τηλεδιασκέψεις με όλο αυτόν τον κόσμο. Αλλά εδώ πέρα μια πολιτική δημιουργικής καταστροφής, όπως τη λένε οι οπαδοί αυτής της προσέγγισης, θα είναι σκέτη καταστροφή για την ελληνική οικονομία. Να ρωτήσω για τα εθνικά θέματα. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στον τρόπο που τα βλέπετε εσείς
και η συνυποψήφιση σύζυγος. Θα φανεί αυτό, νομίζω. Θα φανεί, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία είναι μια επιθετική αναθεωρητική δύναμη και οποιαδήποτε συνένεση σε λύσεις οι οποίες θα προκύψουν εξωδίκως και όχι στη βάση του διεθνούς δικαίου είναι επικίνδυνη για όλη την περιοχή. Αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την αναγνωρίζουμε. Εμένα, ξέρετε, η φύτρα μου είναι η φύτρα της ιστορικής αριστεράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να μην βλέπεις τι γίνεται έξω από την πόρτα σου. Η Τουρκία έχει τη στρατηγική της γαλαζιάς πατρίδας, την οποία αν τη βάλετε κάτω και τη δείτε, θα δυσκολευτείτε να μετρήσετε τις συγκρούσεις τις οποίες προϋποθέτει για να εφαρμοστεί. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή δεν είναι, να μην έχει η Ελλάδα έρευνα και διάσωση στο Ανατολικό Αιγαίο. Να έχει πάρα πολύ περιορισμένη η επίρρεια το Καστελόριζο σε σχέση με την ΑΟΖ. Να, δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει το τουρκολιβικό σύμφωνο. Mm-hmm. Αυτές δεν είναι πολιτικές τις οποίες η Ελλάδα μπορεί να τις χαρακτηρίσει γεωπολιτικές απλώς, όπως έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, και να προαναγγέλει και υποχωρήσεις. Αυτό ήταν, ξέρετε, είναι και πρωτοφανές στην διπλωματική ιστορία. Δεν πας να κάτσεις στο τραπέζι και λες «Είμαι έτοιμος να υποχωρήσω». Λες, έχω ένα πανίσχυρο όπλο που είναι το διεθνές δίκαιο. Είμαι κατοχυρωμένος, οχυρωμένος, ατσαλωμένος, διότι είναι το διεθνές δίκαιο και η νομιμότητα μαζί μου. Εντάξει, αλλά αν έχεις τέτοια θέση. Πάντα πρέπει να γίνεται. Αν έχεις τέτοια θέση, είσαι και υπέρ των εξοπλισμών. Δεν τους καταψηφίζεις. Θα πάω και εκεί. Διάλογος πρέπει να γίνει και ο Τσίπρας όταν κυβερνούσε μας έκανε τρεις διακυβερνητικές. Την ώρα που έλεγε του Ερντογάν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και ο Κοντζιάς τους εξηγούσε ότι αν πάτε για έρευνες νοτίως της Κρήτης θα έχετε μπλεξίματα πριν φτάσετε εκεί πέρα. Άρα και ο διάλογος πρέπει να γίνει, αλλά ο διάλογος θα πρέπει να γίνεται καθαρό ότι θα γίνει μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι του τσαμπουκά. Εκεί είναι η διαφορά. Άρα υπάρχουν θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια που θεωρείται ότι πρέπει να αναθεωρηθούν στα εθνικά θέματα ή στο προσφυγικό ή στο πράκτη ή γενικότερα σε αυτά που λέμε. Που προσεγγίζουν το εθνικό κομμάτι. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό θεμέλιο στο οποίο πρέπει να αφοσιωθούμε και από το οποίο δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε. Προστασία συνόρων σημαίνει προστασία συνόρων από τον Εύρο μέχρι το Καστελόριζο, στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και στη βάση του διεθνούς δικαίου σημαίνει και το τι κάνεις και πώς συμπεριφέρεσαι στον πρόσφυγα που φτάνει στα σύνορά σου. Από αυτό δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε, διότι αυτό είναι το πανίσχυρο διπλωματικό μας όπλο. Τώρα για τους εξοπλισμούς που είπε ο κύριος Καμπουράκης, είμαστε πάντα υπέρ της επαρκούς άμυνας. Ναι. Η οποία επαρκής άμυνα σημαίνει προφανώς αμυντικά συστήματα, σημαίνει όμως και διπλωματική ετοιμότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράδειγμα, δεν είχαμε πάρει καινούρια πλοία όταν βγήκε η φρεγάτα μας νοτίως της Κρήτης και απέτρεψε το τουρκικό ερευνητικό. Ναι, το οποίο βούληση, μετά λέει. Την πολιτική αλλαγή του 19 το περνώ αέρας, από ό,τι μάθαμε. Και τα καλώδια τα έχει απλώσει, δεν ξέρω, για να πιάνει καλαμάρια. Ερώτηση. Γιατί όμως κάθε φορά που η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση και η νυν, έφερνε ένα θέμα το οποίο το χαρακτηρίζουμε εθνικό, είτε είναι εξοπλισμοί, είτε είναι ο φράχτης στον Εύρο, ή δεν ξέρω τι. Γιατί είναι ακροδεξιά πολιτική αυτό? Δεν υπήρχε τέτοιος χαρακτηρισμός. Δεν υπήρχε τέτοιος χαρακτηρισμός. Ειδικά για τα ζητήματα της άμυνας, με συγχωρείτε, οι διαφοροποιήσεις μας ήταν μετρημένες και οριακές. Και σε κάθε περίπτωση όμως σας λέω ότι θα πρέπει να στέλνουμε ξεκάθαρα μηνύματα ότι εδώ πέρα έχουμε μια τεράστια περιουσία διπλωματική ως χώρα που είναι το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο δεν πρέπει να αφήνουμε ούτε το γειτονά μας να νομίζει ότι μπορεί να το παρακάμψει και βεβαίως ούτε εμείς να παρεκκλίνουμε υπό το βάρος οποιασδήποτε σκοπιμότητας από αυτό. Να κάνω μια γενική παρατήρηση, ερώτηση παρατήρηση. Εφόσον προέρχεστε από μια βαριά ήττα, την οποία όλοι την έχετε αναγνωρίσει, ο κόσμος περιμένει να πει, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί, το κόμμα αυτό, έπαθε μια βαριά ήττα, είπε ότι κάτι κάναμε λάθος, ψάχνουν να δούμε τι είναι αυτό, ή πόσα λάθη κάναμε, ή πού, σε ποιο πράγμα. Και άρα περιμένει κάτι διαφορετικό, κάτι. Τώρα, όταν, σε αυτά που τρέχουν στην κυρία σήμερα, σου λέει, ας πούμε, θα... στους ψήφους των αποδήμων. Το κουβεντιάζουμε, ναι, μήπως, όχι. Στο άρθρο 16, μήπως στην παιδεία, το κουβεντιάζουμε, το συζητάμε, το λέμε, όχι. Δηλαδή, σε όλα τα βασικά,
καταλήγετε, έστω και μετά, να ξαναλέτε πάλι ότι λέγατε και πριν. Σου λέω, όλους δεν αλλάζουν τίποτα, ρε παιδί. Εγώ άκουσα μια διαφοροποίηση για το Σαπόδημο. Από τον κύριο Παπά, βέβαια. Όχι, ρε παιδί, δεν ξέρω αν είναι η κυριαρχική θέση του κόμματος. Νομίζω ότι το μείζον που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να στέλνουμε ένα συμπαγές σήμα προς τα έξω, πρώτον. Και δεύτερον, να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τους μετριοπαθείς πολίτες. Κεντρώους, κεντροαριστερούς κτλ. Την επιχειρηματικότητα, διότι κρύφτηκε το γεγονός ότι είχαμε θέσεις οι οποίες, ας πούμε, μπορούσαν να τις στηρίξουν τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα. Πώς κρύφτηκε? Κρύφτηκε πίσω από την εικόνα του καλού διαπραγματευτή. Διότι ενδεχομένως κάναμε και εμείς το λάθος να αναπαράγουμε προς τα έξω την εικόνα ότι είμαστε απλώς καλοί διαπραγματευτές. Άρα, σε μία περίοδο που ο κόσμος αυτά ήθελε να τα αφήσει πίσω του, εμείς κάναμε αυτές τις δουλειές. Ας πούμε τώρα, προσέξτε, είδα τον κύριο Χατζηδεοδοσίου προχθές. Θα φέρουμε αμέσως στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το ζήτημα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε να ανταποκριθεί η κυβερνητική πλειοψηφία, να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση, να ληφθούν πρωτοβουλίες και βεβαίως να φύγει από το τραπέζι οποιαδήποτε σκέψη νέας αναβολής των εκλογών στα επιμελητήρια, η οποία αν επισυμβεί θα έχουμε τις ίδιες διοικήσεις για 7 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε εμείς και για την Base. Εσείς είστε εδώ. Το θέμα είναι να είμαστε κι εμείς και όλοι μαζί για να συζητήσουμε. Με χαρά μας. Εσείς έχετε με μεγάλη μας χαρά. Έχετε ανοιχτές τις πόρτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα πούμε και πάλι.